Δήμαρχε, κλείσιμο της χωματερής στο Δημοσιοτομίας, ένα σοβαρό περιβαλλοντικό έργο το οποίο ταλαιπωρούσε χρόνια την περιοχή, έχει λάβει τέλος. Πέστε μας λίγο την σύμβαση τη συγκεκριμένη. Ναι, είναι μία σύμβαση που αφορά την αποκατάσταση του Χαδά Νικήτης ουσιαστικά, γιατί ο Χαδά της Σικιάς στο πρώην Δήμο Τωρώνης έχει κλείσει και κάποιοι άλλοι που ήταν ανοιχτοί έχουν κλείσει με προηγούμενες εργολαβίες. Οπότε έχει γίνει διαγωνιστική διαδικασία, ανάδοχος είναι η εταιρεία Υδροφύλη, δουλεύει αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένας οργασμός έργων εκεί που αφορά την αποκατάσταση του Χαδά Νικήτης. Πραγματικά είναι λυπηρό, ένας από τους δύο Χαδά ενεργούς στην κεντρική Μακεδονία, στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, να είναι της Νικήτης. Πιστεύω ότι με την παρέμβαση αυτή και τη χρηματοδότηση από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του προγράμματος Τρίτσης θα λυθεί ένα τεράστιο θέμα που αφορά τα απομεινάρια της ανεξέλεκτης διάθεσης των απορριμμάτων και είναι και ένα θέμα το οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι επιφέρει σε ένα πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση εις βάρος της χώρας. Ήδη ο εργολάβος, όπως είπα, είναι εγκατεστημένος. Είναι καλή εργολαβία, καλός εργολάβος. Συνεχίζεται κανονικά το πρόγραμμα και πιστεύω ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχει αποκατασταθεί πλήρως ο Χαδά Νικήτης. Και εδώ εξέφρασε και το ενδιαφέρον ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Γραφάκος, ο οποίος επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη περιοχή, συνομίλησε με τον εργολάβο, όλα οδεύουν κανονικά. Είδαμε ότι έχετε εξέλιξη και ασφαλτοστρώσεις ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, Δήμαρχε. Σε ποιες περιοχές είχατε σε εξέλιξη εσωτερική οδοπία και τι ακριβώς έχει ολοκληρωθεί? Ναι, είχαμε, θα έλεγα, τρία προγράμματα οδοποιίας. Το ένα είναι μέσα από πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, το άλλο ήταν από σά τα πόρους δηλαδή της αυτοδιοίκησης του Δήμου και το τρίτο ήταν η αγροτική οδοποιία με 2,5 εκατομμύρια ευρώ εντεταγμένη στον Τρίτσι. Και αυτό είναι το τελευταίο το οποίο έχει συμβασιοποιήσει με την ανάδοχο εταιρεία, η οποία είναι η εταιρεία του κυρίου Οδρόμων, του κυρίου Κομιώτη. Η αγροτική οδοποιία αφορά παρεμβάσεις σε όλες τις κοινότητες. Από τη Σάρτη μέχρι το Μεταγκίτσι, από τον Άγιο Νικόλα μέχρι την Νικήτη και τη Σικιά. Μαρμαρά. Άρα έχουμε αναλογικά παρεμβάσεις σε όλες αυτές τις κοινότητες που αφορούν την αγροτική οδοποιία. Από εκεί και πέρα έχουμε το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, ένα ποσό 1 εκατομμύριο περίπου, το οποίο βέβαια έχουμε μεγάλες εκπτώσεις στα ασφαλτικά. Και σήμερα αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται ο εργολάβος εντός της κοινότητας Νικήτης, εκτελεί χωματορικές εργασίες και από Δευτέρα θα προβεί στη στρώση ασφαλτοτάπητος. Μετά από εκεί θα πάει στο Μεταγκίτσι και από το Μεταγκίτσι θα πάει στον Άγιο Νικόλαο και θα κλείσει αυτή η εργολαβία. Η άλλη εργολαβία που είναι μέσα από δημοτικούς πόρους, μέσα από ΣΑΤΑ κτλ. Ανάδοχος είναι Υδρόμων ΑΚΤΕ, του κύριου Κομνιώτη, όπως είπα, θα έχει και εκεί μία παρέμβαση εντός του οικισμού της Νικήτης, καθώς και στον Νέο Μαρμαρά. Και θα κλείσουμε με ένα κομματάκι στο Καλαμίτσι, γύρω στα 500 μέτρα, τα οποία πρέπει να φύγει ο κόσμος από το Καλαμίτσι, ώστε να έχουμε αυτή την παρέμβαση. Θέλω να πιστεύω ότι οι παρεμβάσεις μας είναι σημαντικές και αρκετές. Και αυτό που πρέπει να σημειώσω ότι αξιοποιούμε τα χρήματα με πολύ φιδό και πραγματικά διαχειριζόμαστε τα χρήματα του πολίτη με την πρέπουσα προσοχή. Στο κομμάτι της αγροτικής οδοποιίας έχουμε κάτι σε εξέλιξη? Ήδη περιμένω τον εργολάβο, μπορεί να είναι και σήμερα, ούτως ώστε να δούμε πότε θα ξεκινήσει η αγροτική οδοποιία. Όπως σας είπα, είναι εντεταγμένο στο πρόγραμμα Τρίτσης, άρα τα χρήματα υπάρχουν. Κινείται η διαδικασία πώς ασφαλτοστρώνουμε, κάνει λογαριασμό ο εργολάβος, υποβάλλουμε στο αρμόδιο Υπουργείο και εκταμιεύονται τα χρήματα. Πιστεύω, ναι, ότι εντός του Οκτωβρίου, το αργότερο, μην πω και προς το τέλος Σεπτεμβρίου, πρέπει τουλάχιστον σε επιλεγμένα κομμάτια της εργολαβίας, δεν ξέρω αν θα είναι από τη Σικιά, γιατί καταλαβαίνετε είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορούν να πέσουν όλα μαζί. Άρα πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα που υπάρχει ανάγκη κτλ. Πιστεύω, ναι, ότι θα έχουμε παρεμβάσεις και από το μεγάλο πρόγραμμα αυτό της αγροτικής οδοποιίας εντός του Σεπτεμβρίου. Το αργότερο δηλαδή στις αργές Οκτωβρίου. Εκείνο βέβαια, Δήμαρχε, που περιμένει με αγωνία ο κόσμος είναι και το λιμάνι του Νέου Μαρμαρά. Έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα? Ναι, πιστεύω ότι έχουμε έρθει σε επαφή με την ανάδοχο εταιρεία, η οποία έχει κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση.
Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, θα έχει υπογραφεί η σύμβαση. Η εταιρεία ενδιαφέρεται για το έργο, όπως είπα έχουμε έρθει σε επαφή. Τους είπαμε ότι από την πλευρά του Δήμου θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το έργο αυτό, όχι μόνο επειδή είναι ένα έργο το οποίο προσθέτει σημαντικά στις λειτουργικές υποδομές του Δήμου, αλλά ευελπιστούμε ότι αυτό το έργο θα είναι προσθετικά στην ποιότητα του τουρισμού, δηλαδή θα μας φέρει πολύ καλύτερο τουρισμό από τον ήδη υπάρχον. Είπαμε ότι μέσα στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας ότι εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε την εταιρεία, γιατί καταλαβαίνουμε και τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Η μελέτη είναι του 21, οι τιμές είναι του 22. Ξέρετε πολύ καλά ότι ουσιαστικά έχουμε μία αύξηση των πρώτων υλών μεσοσταθμικά κατά 25-30%. Ευελπιστούμε ότι μέσα τον Οκτώβριο, μετά την υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ του Υπουργείου και της εταιρείας, θα συγκεκριμένοι άνθρωποι της εταιρείας, μηχανικοί κτλ., θα είναι στο νέο Μαρμαρά, ώστε να γνωρίζουν και το χώρο όπου πρόκειται να παρέμουν και να εκτελέσουν τις συγκεκριμένες εργασίες που προβλέπονται στη σχετική μελέτη με το λιμάνι του νέου Μαρμαρά. Δήμαρχε, το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ γεμάτο, μεγάλη επισκεψιμότητα. Μεγάλη επισκεψιμότητα είδαμε και στο Δήμο Συντονίας. Υπήρξαν προβλήματα φέτος το καλοκαίρι και ποια ήταν αυτά? Όπως είπατε, το φετινό καλοκαίρι ήταν μια πάρα πολύ καλή τουριστική χρονιά. Θα έλεγα ότι από τις 12 Ιουλίου ήταν Αύγουστο συνεχώς. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είχαμε τον κόσμο του Αυγούστου και όσο αφορά το πλήθος των επισκεπτών, συγκρίνοντάς το με το έτος 19 που είναι έτος αναφοράς, θα έλεγα ότι κινήθηκε πάνω από 17-20% και πιστεύω ότι αυτό είναι πραγματικό. Από εκεί και πέρα, αν υπήρξαν προβλήματα, πάντοτε υπάρχουν προβλήματα. Δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας στους τομείς της καθημερινότητας, όπου είναι η ίδρυυση. Τα πήγαμε πολύ καλά στην ίδρυυση, δεν είχαμε θέματα, δεν είχαμε προβλήματα και αυτό πιστεύω να γνωρίζετε. Όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος ήρθε στη Συθονία, θα έλεγα ναι, δημιουργεί θέματα, προβλήματα, διότι οι υποδομές μας που σχετίζονται ιδιαίτερα με το βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης έχει κατασκευαστεί το 2000, άρα είναι για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και όχι για να δέχεται όλον αυτόν τον κόσμο ο οποίος σήμερα υπάρχει στην κοινότητα Νικήτης. Εδώ θα έλεγα ότι ευτυχώς έχουμε εξασφαλίσει ένα πολύ σημαντικό κονδύλιο μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, 7 εκατομμύρια. Είμαστε αυτή τη στιγμή στην έγκριση πρακτικού, εγκρίναμε από την Οικονομική Επιτροπή το πρακτικό 2. Θα πάμε σε επόμενη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνουμε το πρακτικό 3 και μετά θα πάει για έλεγχο στο ελεκτικό συνέδριο. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι να συμβασιοποιήσουμε το αργότερο μέσα στο Νοέμβριο, ούτως ώστε να έχουμε εγκατάσταση του εργολάβου, ο οποίος θα προβεί στην αντικατάσταση όλων αυτών των μηχανημάτων που προβλέπονται στη σχετική μελέτη. Θα έλεγα εδώ ενεργήσαμε πολύ γρήγορα, πολύ σημαντικό το έργο, αφορά και το νέο Μαρμαρά και την Νικήτη. Και από εκεί και πέρα, για να πω, πρέπει ότι ήδη ουσιαστικά έχω δώσει εντολή σε περιβαλλοντολόγο, ούτως ώστε να συντάξει τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση του βιολογικού της Νικήτης. Πιστεύω ότι τούτο απαιτείται. Βέβαια, έπρεπε να έχει σχεδιαστεί πολύ προγενέστερα και όχι σήμερα. Όμως εμείς δεν σταματάμε τις ενέργειες. Νομίζω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Διεκδικούμε χρήματα και έχουμε πάρει αρκετά χρήματα, σημαντικά χρήματα.